Νάπολη και τις γύρω περιοχές, οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Δεν αναφέρονται όμως στο διάσημο Βεζούβιο, αλλά στα φλεγραία πεδία, μια ενεργή καλντέρα με 24 κρατήρες, πολλοί εκ των οποίων υπόγειοι. Εδώ και μήνες το υπερηφαίστειο είναι πιο ενεργό από ό,τι συνήθως, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για επικείμενη έκρηξη. Γίνονται σεισμοί από την πίεση της παραμόρφωσης του εδάφους, απελευθερώνονται περισσότερα αέρια. Νομίζουμε ότι κάτι αλλάζει στο βάθος. Μπορεί να σημαίνει ότι έρχεται το μάγμα, αλλά δυστυχώς αυτά είναι μόνο υποθέσεις. Οι κάτοικοι του Μόντε Ντι Προτσίντα δεν εφησυχάζουν. Με το χωριό να βρίσκεται στη λεγόμενη κόκκινη ζώνη, κάποιοι λένε ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Υπάρχει λίγο περισσότερη ανησυχία γιατί είχαμε 40 χρόνια να αισθανθούμε τόσο δυνατές κινήσεις της γης. Δεν ξέρετε ποιο δρόμο διαφυγής να ακολουθήσετε. Όχι, δεν είναι εκεί, δεν υπάρχουν. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί τίποτα. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές της δεκαετίας του 80 οδήγησε στην εκένωση 40.000 κατοίκων. Κάποιοι έχουν έντονες μνήμες και δεν θέλουν να το ξαναζήσουν.